Είναι η ώρα οι άνθρωποι να αισθανθούν την ανάγκη τους. Η ανάγκη είναι ένας σταθμός. Ή κάθεσαι μέσα σε αυτήν και αισθάνεσαι και ανοίγεις και επικοινωνείς μαζί μου, ή κάθεσαι μέσα σε αυτήν και στηρίζεσαι σε αυτό που πιστεύεις. Η ανάγκη είναι από μέσα προς τα έξω. Το πιστεύω είναι από έξω προς τα μέσα. Έτσι πιστεύεις ότι βλέπεις και ότι ακούς. Και η ανάγκη σου να αισθανθείς, να ανοίξεις και να επικοινωνήσεις μαζί μου, χάνεται. Έτσι χάνεσαι μέσα στο πιστεύω, το ονομάζεις Θεό, το ονομάζεις Κύριο, το ονομάζεις Παναγία, του δίνεις διάφορες ονομασίες και έτσι μένεις αυτό που έχεις ονομάσει και είναι έξω από εσένα. Αυτό που άφησε ο Κύριος στη γη είναι η ουσία. Είναι η ουσία αυτή που έχετε μέσα σας. Και είναι μετά την ανάγκη σας. Αυτό ουδέποτε οι άνθρωποι μπόρεσαν να το αισθανθούν. Είτε ήταν ιερείς, είτε ήταν μοναχοί, είτε ήταν άνθρωποι στο βίο της ζωής. Ο λόγος που δεν το αισθάνθηκαν ποτέ και δεν πέρασαν σε αυτό είναι διότι η πίστη τους καθήλωνε και τους έβγαζε έξω από αυτούς. Έτσι η ουσία έμενε στεγνή και ορφανή. Ορφανή από σένα, στεγνή από την ποιότητά σου. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα. Αισθανθείτε τι σας κάνει. Όταν είστε στην φάση να κάνετε πράγματα για σας, λες, Χριστέ μου, θέλω αυτό. Και αγνοείς ότι εσύ το κάνεις. Όταν φοβάσαι και τρομάζεις, επικαλείσαι την Παναγία. Και αυτό γιατί πιστεύεις ότι εκείνη θα σε σώσει. Αυτό που σας οδηγεί να σωθείτε είναι μόνο η ανάγκη σας. Όσο ο Κύριος επί της γης εθεράπευσε, είτο διότι αυτοί είτο στην ανάγκη τους. Όσοι από εσάς λάβατε θεραπεία,
επί της διαδρομής τούτης, είτε διότι ήσασταν για μία στιγμή στην ανάγκη σας. Έτσι καθαρίζοντας τον δρόμο σας, λάβατε μέσα από αυτήν θεραπεία και ίαση. Έτσι, η ανάγκη είναι ο σταθμός της ζωής σας. Ο Κύριος σωστά είπε στον Πέτρο, «Δεν είσαι έτοιμος να με ακολουθήσεις». Και εννοούσε το εξής. Όταν πιστεύεις, ακολουθείς αυτόν που πιστεύεις. Όταν υπάρχεις, βρίσκεις το δρόμο σου και βρίσκεις αυτόν που έχει έρθει σε μένα. Αν ακολουθήσω κάποιον άλλον, σημαίνει ότι αφήνω εμένα και το δρόμο μου. Άρα εγώ υπάρχω. Εγώ είμαι ο Θεός. Εγώ υπάρχω. Εγώ είμαι η ελευθερία. Εγώ είμαι το φως. Για να έρθεις να με αισθανθείς, χρειάζεται να απελευθερωθείς από πράγματα που έκανες, από πράγματα που δεν έκανες, από αυτά που σε κρίνανε, από αυτά που συγκρίθηκες, από αυτά που αρνήθηκες να δεις και τα δικαιολόγησες, από αυτά που εφοβήθεις, αυτά που σε θύμωσαν και αυτά που σε ελείπησαν. Έτσι, αφήνοντας όλα αυτά, φεύγει και η ενοχή. Φεύγει η άρνηση και η αντίσταση. Και η ανάγκη είναι το κάθισμά σου και ο σταθμός σου. Και κάθεσαι απελευθερωμένος από όλα αυτά. Και ανοίγεις και συνδέεσαι με μένα. Έτσι η ανάγκη θα σε οδηγήσει να αισθανθείς την ουσία σου και την αξία σου. Τη γεύση σου και την ποιότητά σου. Να δεχτείς αυτό που είσαι και να περπατήσεις για να λάβεις. Να λάβεις κάτι ακόμα. Κάτι που εσύ έχεις ανάγκη. Αν αυτό το λάβεις από εμένα, δεν έχει καμία σημασία. Αν αυτό το λάβεις από τον Κύριο, δεν έχει καμία σημασία. Αν αυτό το λάβεις από τη μητέρα, δεν έχει καμία σημασία. Όλη η αξία είναι να το λάβεις μέσα από το θέλω σου και την πραγματικότητα της ανάγκης σου. Αυτό είναι η ελευθερία. Λαμβάνω την ανάγκη μου
μέσα από εμένα, ανοίγομαι και αισθάνομαι εσένα. Όλοι πιστεύετε αυτό που έχει συμβεί. Πριν από 2.000 χρόνια. Και έτσι χάνετε αυτό που συμβαίνει. Μετά από 2.000 χρόνια. Όπως πιστέψατε τον Κύριο, όπως πιστέψατε όσα έγιναν, αφήστε τα και περάστε στην αμφισβήτηση. Η αμφισβήτηση έχει δύο δρόμους. Ο ένας έχει το πιστεύω και ο άλλος έχει τι αισθάνομαι. Αυτό θα σας δοκιμάσει. Θα σας μεγαλώσει. Θα σας απελευθερώσει. Και έτσι χρειάζεται να ακούτε μόνο τη Χριστίνα και όχι να την πιστεύετε. Χρειάζεται να την αμφισβητήσετε. Να απελευθερώσετε τα συναισθήματά σας, ολόκληρα για αυτήν. Να θυμώσετε μαζί της. Να εκφράσετε τη ζήλια σας. Να εκφράσετε το μίσος σας. Και να δείτε τι αισθάνεστε. Αυτό το απόσταγμα θα περάσει μέσα στην ουσία σας. Αυτή είναι η γεύση σας και η απελευθέρωσή σας. Εκείνη γνωρίζει. Εκείνη αισθάνεται. Αλλά είναι για εκείνη. Μην την ακολουθείτε. Αυτή έχει το δικό της δρόμο. Γιατί χάνετε το δικό σας. Αν απελευθερωθείτε από τα συναισθήματά σας και περάσετε στη γεύση σας, τότε αγγίξτε την και ό,τι αισθανθείτε είναι δικό σας. Αν σας δώσει, λάβετε. Αν δεν σας δώσει, περπατήστε. Έτσι θα έρθει η στιγμή που θα είστε έτοιμοι να λάβετε από εκείνη και εκείνη θα είναι έτοιμη να δώσει σε αυτούς που γνωρίζουν να λαμβάνουν.
Αφήστε τη Χριστίνα ελεύθερη στον δρόμο της και απελευθερώστε τον εαυτό σας στην έναρξη της δικής σας διαδρομής. Έτσι το πιστεύω χρειάζεται για να σας οδηγήσει στην αμφισβήτηση, να σας δείξει τις ανάγκες σας και μετά να το αφήσετε. Έτσι χτίζεται μία εκκλησία μέσα σας, αυτή που εσείς θα γεμίσετε με τη δική σας ουσία, με τη δική σας ενέργεια, με τη δική σας αγάπη, με το δικό σας φως. Έτσι, Πέτρο, διαστρέβλωσε στην αλήθεια και περπάτησε σε αυτό που χρειαζόταν να κάνεις. Αυτό έλειπε από τη διαδρομή σου. Όσο πίστεψες, πίστεψες. Εσύ ερωτεύτηκες για να μην αφήσεις την πίστη, να τη δέσεις, να την κλειδώσεις και έτσι να μπορείς να κάνεις λάθη και να διαστρεβλώνεις την αλήθεια. Η αλήθεια είναι φως και αν τη βάλεις στο σκοτάδι, το σκοτάδι θα χαθεί και το φως θα αναβλύσει. Όπως αναβλύζει και το νερό, όπως αναβλύζει και η ζωή, όπως αναβλύζει ο άνθρωπος. Ήρθε η ώρα να αφήσεις ό,τι πίστευες για εκείνον. Και ό,τι πιστεύεις για τη Χριστίνα. Ήρθε η ώρα να απογκιστρωθείς από εκείνη και να λάβεις το δρόμο σου. Ό,τι μέχρι σήμερα σε δίδαξε και ό,τι μέχρι σήμερα τη δίδαξες, ανάβλυζε μέσα από την αλήθεια. Έτσι είσαι ελεύθερος. Να περπατήσεις εσένα και τις θεραπείες. Να γίνεις ο θεραπευτής των θεραπευτών. Ως ουσία.
Να κάτσεις στην ανάγκη σου. Να τη νιώσεις, να την αισθανθείς και να τη δεχτείς. Και μέσα από την ανάγκη σου θα πλώνεις το χέρι σου. Για όποιον έχει ανάγκη να δεχτεί το άγγιγμά σου. Για όποιον δεν έχει φτάσει στην ανάγκη του, δες πρώτα τι χρειάζεται και οδήγησέ τον. Άνοιξε και μπες στη μοναδικότητά σου. Αυτό που μόνο εσύ φέρεις στη γη. Και λάβε από εκεί τα δώρα που χρειάζεται να μεταφέρεις στη γη. Και έτσι δες αν χρειάζεται να ακολουθήσεις κάποιον. Δες αν χρειάζεται να σε ακολουθεί κάποιος. Και απελευθέρωσε όλους αυτούς που σε ακολουθούν και άνοιξέ τους το θέλω τους. Όσοι θέλουν θα σε ακούσουν. Όσοι θέλουν θα σε δουν. Όσοι θέλουν θα σε νιώσουν και όσοι αισθανθούν θα θεραπευτούν. Λάβετε, φάγετε. Ουσία εαυτού. Ανάγκη Θεού. Λάβετε, φάγετε. Και δεχτείτε. Την αλήθεια σας στη γη. Την ένωση της ψυχής από τον ουρανό. Με σώμα επί της γης.
και ανοίξτε να αισθανθείτε. Κάθε εικόνα και ομοίωση. Όπως σας δημιούργησα. Και δεχτείτε την αλήθεια επί της γης. Θεός, αγάπη, ζωή. Αμήν.